Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο της Αμιακής Τηλεόρασης από απόψε και φιλοδοξούμε για το υπόλοιπο του χειμώνα. Θα είμαστε μαζί στα βράδια της Τρίτης με θέματα που αφορούν στην Σάμο, την Ικαρία και τους φούρνους στα νησιά μας, με θέματα που μας αγγίζουν άμεσα ή έμεσα. Στο ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής αυτής θα ασχοληθούμε με τον τουρισμό. Στο στούντιο λοιπόν εδώ της Σαμιακής Τηλεόρασης θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Κώστα Κυριαζή, καθώς επίσης και τον εμπορικό διευθυντή Ρόδου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημιχάλη. Και να σας ευχηθώ καλό βράδυ, να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε λίγο πολύ στο ξεκίνημα, κάπου εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, και την επαναλαμβάνουμε αρκετές φορές στο τέλος της σεζόν από τον Σεπτέμβριο και μετά. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που μένει αυτομάτως και θα την απευθύνω, είναι κοινή και για τους δύο, θα ζητήσω όμως πρώτα από τον κύριο Κυριαζή, μια εκτίμηση για το πώς κύλησε το καλοκαίρι του 2014. Καταρχήν να πούμε ότι η χρονιά ήταν με θετικό πρόσημο, περίπου στο 18-19%. Το μειονέκτημα της χρονιάς είναι ότι έχουμε τον Οκτώβριο με λιγότερες αφήξεις και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ο πιο χαμηλός μήνας, πιστεύω, των τελευταίων 5 ετών. Αυτό είναι το ένα μειονέκτημα. Αλλά γενικά η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Φαντάζομαι, κύριε Χατζημιχάλη, τα ίδια στοιχεία είναι και για εσάς, έτσι. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Η χρονιά είναι γύρω στο 19-20%. Να μπει και ο Σεπτέμβριος μέσα, μετά θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είμαστε από τα καλύτερα αεροδρόμια της Ελλάδος και μιλάμε πάντα για αφήξεις τσάρτερ. Σε ποσοστό, σε απόλυτα νούμερα βέβαια δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, θα πάμε φέτος περίπου στα νούμερα του 2011. Αυτή θα είναι η αύξηση και πάντα σε σχέση με πέρυσι, που πέρυσι ήταν η χειρότερη χρονιά από τότε που κρατάμε στατιστικά στοιχεία. Αυτό όσον αφορά τις αφήξεις των ατόμων. Τώρα που και πέρασε τζίρους και αν θεωρείται επιτυχημένη η σεζόν για όλους, σίγουρα δεν είναι επιτυχημένη. Και χρειάζεται πολλής δρόμος ακόμα για να φτάσουμε να πούμε ότι είμαστε σε μια χρονιά που θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από όλες τις πλευρές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε παραπάνω κόσμο από ό,τι είχαμε πέρυσι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε εκεί που θα μπορούσε η Σάμος να είναι. Δηλαδή, όταν λέμε ότι με 120.000 κόσμο είμαστε ευχαριστημένοι, νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος σε μια σεζόν. 120.000 από τα τσάρτερ, ψήν ό,τι έρχονται από τα καράβια, από Τουρκία, με τα κρουαζιερόπλια και όλοι οι υπόλοιποι. Θεωρώ προσωπικά ότι η Σάμος έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Και είχε μεγαλύτερα νούμερα στο παρελθόν, τα οποία για πολλούς και διάφορους λόγους τα χάσαμε αυτά τα νούμερα. Όπως είχαμε και μεγαλύτερη σεζόν. Και χρόνο με το χρόνο η σεζόν μειώνεται και μειώθηκε, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, μπορούμε να πάμε παραπάνω και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ναι. Κύριε Κυριαζή, έχουμε εικόνα, ας πούμε, ποια ήταν η καλύτερη μας χρονιά, για να μην πάμε πολύ πίσω, στην τελευταία δεκαετία? Γιατί νομίζω ότι αν πάμε πιο πίσω θα... Όχι, το 2000 νομίζω πως ήταν... 2001 πρέπει να ήταν η πιο καλή χρονιά. Η χρονιά δηλαδή της πυρκαγιάς. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 150.000 κόσμου. Κάπου εκεί, ναι. Αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά. Τώρα, αν θέλουμε να πάρουμε τους καλύτερους μήνες και να βγάλουμε μια υποτιθέμενη καλή χρονιά, πάλι από το 2000, άμα το ψάξουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει 100, αν θυμάμαι καλά, 180.000 περίπου κόσμο. Πολύ παλιά όμως, με δεκαετία, αρχές δεκαετίας 90 είχαμε αυτά τα νούμερα. Και ακόμα και τότε ήταν ικανοποιητικά αυτά τα νούμερα. Κοιτάξτε, έχει να κάνει, αν μου επιτρέπετε, έχει να κάνει πάντα σχέση οι αφήξεις με τις τιμές που δίδονται. Δηλαδή πρέπει να δούμε το πώς πάει οι αφήξεις με την κερδοφορία των καταλυμάτων. Ναι. Και γενικότερα η κερδοφορία όλων. Είναι αποδεδειγμένο ότι από το 2008 και μετά έχει παρουσιαστεί μια σοβαρή κρίση
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Που ως επιτοπλίστων δουλεύουμε πλην των Ρώσων, οι οποίοι ευτυχώς εφέτος δεν τους είχαμε και δεν είχαμε και όλα αυτά τα. Θα πούμε στη συνέχεια γιατί λέμε ευτυχώς. Αυτό όμως που έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο είναι ότι είχε χρονιές που οι αφίξεις ήταν μικρότερες, αλλά οι τιμές ήταν υψηλότερες, δηλαδή είχε περισσότερη κερδοφορία. Η φετινή χρονιά δεν ήταν, όπως είπε και προηγουμένως από εδώ ο κύριος Χατζημιχάλης, δεν ήταν η χρονιά, ναι μεν σε αφίξεις πήγαμε καλύτερα και είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά σαν κερδοφορία δεν έχει φέρει τα σωστά αποτελέσματα και βλέπουμε έναν πελάτη με χαμηλό budget, πολύ προσεκτικός προς τα έξοδά του. Το βλέπουμε κάθε μέρα και θα το βρίσκουμε ακόμα πιο έντονα στο επόμενο διάστημα έως ότου ξεπεράσουμε. Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει με εμάς, δηλαδή φταίμε εμείς σε αυτό το. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Σε τι οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει η κρίση σε όλη την αγορά. Και ο κάθε πελάτης ο οποίος έρχεται βρίσκεται με χαμηλότερο budget, με λιγότερο πορτοφόλι από ό,τι ήταν παλαιότερα. Σίγουρα επίσης παίζει ρόλο το ευρώ. Κάποτε έρχονταν ο Γερμανός με τον Μάρκο και έπαιρνε δραχμές και εξόδευε χρήματα. Ερχόταν ο Ολλανδός με τα φιωρίνια, εξόδευε δραχμές. Τώρα πλέον οι περισσότεροι πελάτες μας, οι Ευρωπαίοι πελάτες, εκτός των Άγγλων και των Σκανδιναβών, έχουν ευρώ στη χώρα τους, έχουν ευρώ και εδώ. Όλοι ξέρουμε τι αυξήσεις έγιναν στην αλλαγή δραχμής με ευρώ. Οπότε και αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Συν της άλλης, ο τουρίστας, ο πελάτης, ο επισκέπτης, όπως θέλετε πέστε τον, πλέον ξέρει τα πάντα πριν καν έρθει στο νησί. Κάποτε υπήρχε μόνο μια μπροσούρα, μέσα από αυτή την μπροσούρα διάλεγε τον προορισμό στον οποίο θα πάει διακοπές, έβλεπε το ξενοδοχείο κυρίως, διάβαζε και πέντε πράγματα για τον προορισμό και αυτό ήταν όλο. Πλέον με τα site, τα ιντερνετικά που υπάρχουν, με τα site αξιολόγησης προορισμών ξενοδοχείων και όχι μόνο, έρχεται ο πελάτης και ξέρει τα πάντα. Ξέρει μέχρι και ποιος, πώς λένε αυτόν που κάθεται στη ρεσεψιόν, πώς λέγεται τον καρσόνι που δουλεύει στο τάδε μαγαζί. Ξέρει τα πάντα. Και οι απαιτήσεις του έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ σε σχέση με τα λεφτά που πληρώνει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι. Πώς να το πω. Έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Είχα διαβάσει μια έρευνα ενός καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου αφορούσε. Για να φαγινόταν στη Ρόδο, ότι η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών, των ξένων τουριστών, είναι στα επίπεδα της δεκαετίας του 60. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε αυτό με αυτή την εκτίμηση. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό ακριβώς. Σίγουρα όμως ό,τι κρίση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε λογικό είναι ο πελάτης, η αγοραστική δύναμη του πελάτη και του επισκέπτη να έχει μειωθεί. Τώρα αν είναι στα επίπεδα του 60 ή του 70 ή κάποιας άλλης περίοδου, αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Κύριε Κυριαζή, γιατί κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια κουβέντα? Δηλαδή ότι δεν πήγαμε καλά, ότι θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα, ότι δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Τι είναι αυτό τελικά το οποίο μας λείπει και δεν το κάνουμε, το έχουμε εντοπίσει? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένας ολόκληρος κύκλος από άτομα που συμμετέχουν χωρίς να το ξέρουν, συμμετέχουν μέσα στον τουρισμό και αυτό έχει ένα αντίκτυπο. Εγώ θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Η πόλη της Σάμου εφέτος, λόγω των έργων, έχει παρουσιάσει μια φοβερή πτώση, που λογικά μέτρησε ίσως για κάποιες άλλες περιοχές ή για πελάτες οι οποίοι δεν ήρθανε, αγαπούσανε την πόλη της Σάμου και δεν ήρθανε και πήγανε κάπου αλλού και ίσως να μην ήταν αυτό που περιμένανε. Είναι πολύ απλό, αλλά στο νησί μας ως επιτοπλίστων έχουμε δύο τεινά τα οποία έχουν επηρεάσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έγινε ήταν ότι δεν έγινε ένας
είχε βγει η Σάμος 14 χρόνια εκτός αναπτυξιακού νόμου, οπότε δεν μπορέσαν να γίνουν κάποιες μονάδες οι οποίες να ήταν με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, αν φτιάξεις μια μονάδα το 2000, έχει μια 15ετία μέσα στην αγορά. Άμα το 2000 δεν τη φτιάξεις, εννοείται ότι αυτή η μονάδα μετά από 15 χρόνια αρχίζει και φθήνει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο έφερε πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι από πλευράς πολιτείας και γενικότερα τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έγινε ένας προγραμματισμός ο οποίος να λέει ότι ξέρεις κάτι, τα επόμενα 15 χρόνια θα έχουμε αυτή την υποδομή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε έτσι τον κόσμο. Ούτε αυτό έγινε. Οπότε και τα δύο τεινά μαζί έπεσαν. Πρώτον, έχουν ρίξει την κερδοφορία των καταλυμάτων και είναι λογικό αυτό, όταν μία μονάδα η οποία δεν είναι εξυγχρονισμένη πέσει, δεν φέρνει τα σωστά αποτελέσματα. Και το δεύτερο είναι ότι ένας προγραμματισμός, ο οποίος θα μπορούσε να ανοίξει ίσως, και το θεωρώ πως είναι πάρα πολύ βασικό, την τουριστική περίοδο, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε περιπατητές και τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πράγμα το οποίο δεν αναδείξαμε αυτό το τοπίο που έχει και αυτή την πρίκα που έχει το νησί μας, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται. Και το άλλο είναι ότι ναι, δεν είδαμε την αγορά. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά και αυτή είναι μια κουβέντα την οποία επίσης την κάναμε πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτή την κουβέντα για τον περιπατικό οργανισμό, νομίζω ότι και εσείς ο ίδιος θα έχετε βαρεθεί να την κάνετε, έτσι. Είναι χρόνια τώρα λέμε γιατί δεν γίνονται σημάνσεις των μονοπατιών, γιατί δεν βγαίνουν οδηγοί, γιατί. Και η ερώτηση είναι αυτή, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά, τι φταίει, φταίμε εμείς. Ποιος άλλος φταίει, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε διότι ποτέ σαν Σαμιώτες δεν πήραμε τον τουρισμό στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα κάνουμε επιφανειακές επεμβάσεις, κάποια μικροπράγματα. Νομίζουμε ότι αν πάμε σε μια έκθεση το πρόβλημά μας λύνεται, ή αν βγάλουμε ένα φυλάδιο το πρόβλημά μας λύνεται, και ποτέ δεν είδαμε στο βάθος του προβλήματος και την ουσία του πράγματος. Τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει είναι η Σάμος να παρουσιαστεί επιτέλους σαν σοβαρός τουριστικός προορισμός. Να πούμε είμαστε αυτοί, έχουμε αυτές τις υποδομές, έχουμε να προσφέρουμε στον πελάτη τα δυο, τα τρία, τα τέσσερα τα πράγματα, πόσα είναι, και πάμε για τα επόμενα 10-15 χρόνια να χαράξουμε μια σωστή πολιτική και αυτή να την ακολουθήσουμε. Ωραία, ποιος θα τη χαράξει αυτή την πολιτική? Γιατί προσπάθειες. Εμείς οι ίδιοι, ναι, με την έννοια των άμεσα εμπλεκόμενων των επαγγελματιών και με τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πρώτο βαθμό και μετά της πολιτείας. Αλλά τόσα χρόνια δεν έχουμε κάτσει ποτέ να πούμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να βγάλουμε μια πολιτική, να βάλουμε όλοι μαζί το χέρι στην τσέπη και να πούμε θα κάνουμε αυτά τα 2, 3, 4 πράγματα. Είναι δηλαδή θέμα, είναι θέμα δηλαδή το οποίο θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στην τσέπη είναι δεδομένο ότι θα μπει. Όταν ο κάθε επιχειρηματίας που κάνει μια επένδυση θέλει η επένδυσή του να αποδώσει χρήματα. Άρα θα ξοδέψει και χρήματα για να διαφημίζει αυτή την επένδυση. Ο καθένας κάνει ατομικά και ποτέ δεν έγινε κάτι συλλογικό. Κύριε Κυριάς, μήπως τελικά όμως δεν είχαμε και ποτέ σωστούς επαγγελματίες, όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αυτό ίσως είναι μια γενικότερη κουβέντα που αφορά ένα ευρύ φάσμα, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα γιατί συζητάμε για τον τουρισμό, μήπως και στον τουρισμό δεν είχαμε σωστούς επαγγελματίες. Δηλαδή, θυμάμαι και θα θυμάται και ο κόσμος στις αρχές δεκαετίας του 90, ότι πολλοί είχαν προστρέξει τότε να φτιάξουν ξενοδοχεία, πανσιόν και οτιδήποτε άλλο, χωρίς να μπορούν να τα λειτουργήσουν, χωρίς να μπορούν να τα δουλέψουν σωστά. Πολλά από αυτά χάθηκαν μετά στη συνέχεια από τις τράπεζες. Γεμίσαμε ξενοδοχεία φαντάσματα. Αυτό είναι κακός επαγγελματισμός. Σίγουρα η αγορά ξεχωρίζει τον καλό από τον κακό επιχειρηματισμό. Σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου. Μα λογικό ήταν και τουλάχιστον και σε άλλες περιοχές που έχω δει και σε άλλες χώρες τουριστικές όπως είναι η Ισπανία κτλ. Υπήρξε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή κάποιοι ήταν καλοί και κάποιοι ήταν κάκιστοι. Και τους απέρριψε η αγορά. Μάλιστα στην Ισπανία βγάλανε και την απόσυρση. Δηλαδή σου δίνουνε χρήματα να το γκρεμίσεις για να το ξαναχτίσεις ή να πάρει να το αγοράσει κάποιος άλλος και τα λοιπά. Μάλιστα. Όπως είχε γίνει και σε εμάς εδώ κάποια στιγμή. Εγώ θέλω να μείνω εκεί πέρα που είπατε γιατί δεν πάει καλά η αγορά. Καταρχήν, ο κ. Χατζημιχάλης είπε κάτι πολύ σωστό. Ο καθένας δουλεύει ατομικά και δεν μπορεί να δουλέψει συλλογικά.
Για μένα προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει, έφτασε η εποχή και αυτό που κάνει την πρωτοβουλία το επιμελητήριο, να φτιαχτεί ένας οργανισμός διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος, το οποίο να έχει ιδιωτικό, να είναι ιδιώτης και να μην είναι του δημοσίου δικαίου, να είναι ευέλικτος, να πάρει αυτόν τον ειδικό, όταν είσαι άρρωστος παίρνεις τον γιατρό, άρα να πάρεις και τον γιατρό σου για να σου βελτιώσει την κατάστασή σου, ούτως ώστε αν θέλουμε να βγούμε σοβαρά στην αγορά, πρώτα πρέπει να μάθουμε να απαντάμε στο πιο κρίσιμο πράγμα. Όταν σε ρωτάει κάποιος γιατί να έρθω στη Σάμο, να ξέρεις να το απαντήσεις. Είναι η πιο απλή ερώτηση με την πιο δύσκολη και πιο πολυπληθή ίσως απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος, γιατί η Σάμος έχει πολύ μεγάλη πρίκα και πρέπει να την αναδείξουμε. Ναι. Κανένας μας δεν μπορεί να δώσει απάντηση αυτή τη στιγμή. Και μένα να αν με ρωτήσει κάποιος από το εξωτερικό γιατί να φέρει ένα αεροπλάνο στη Σάμο, δεν ξέρω να το απαντήσω. Ναι. Τι θα του πω για τις παραλίες, για το βουνό. Αυτό τώρα που λέτε όμως, κύριε Κατζημιχάλη, είναι λίγο και αποθαρρυντικό. Αν δεν ξέρετε εσείς που είστε επαγγελματίας τουρισμού, πώς θα ξέρω εγώ, απλός πολίτης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική που να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα από αυτόν που θα μας φέρει τον κόσμο ή από τον πελάτη που θέλουμε εμείς στη Σάμο να ξέρει γιατί έρχεται. Τα θέλουμε όλα μαζί. Αυτό εννοώ. Ωραία. Ότι είναι όλα μαζί μπερδεμένα και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι ιδιαίτερο που δεν έχει ένα ιδιαίτερο. Η Σάμος έχει πολλά ιδιαίτερα πράγματα που μπορεί να προσφέρει στον πελάτη. Ωραία. Γιατί κάποιος έρχεται στη Σάμο? Είσαστε χρόνια επαγγελματίες. Εσείς, κύριε Χατζημιχάλη, είστε και σε ένα μεγάλο παγκόσμιο οργανισμό. Mm-hmm. Ο κύριος Κυριαζής είναι χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων. Δεν έχετε καταλήξει στο γιατί μας επισκέπτεται κάποιος, δεν έχει γίνει κάποια έρευνα. Νομίζω ότι παλιότερα είχε κάνει ο κύριος Πιλάνης κάτι για λογαριασμό της νομαρχίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν θυμάμαι καλά, αλλά είχε δοθεί κάποια σήμερα ερωτηματολόγιο. Δεν έχουμε εικόνα γιατί κάποιος μας επισκέπτεται. Από όσο ξέρω, τα ερωτηματολόγια αυτά ποτέ δεν αναλύθηκαν, μαζεύτηκαν, αλλά ποτέ δεν αναλύθηκαν και δεν βγήκε κάποιο συμπέρασμα. Εγώ θα σας πω τα δικά μας τα γραφεία, η TUI τέλος πάντων, πώς πουλάει τον προορισμό της Σάμο. Τον πουλάει ένα ήσυχο προορισμό για ήσυχες διακοπές, για ζευγάρια μεγαλύτερης ηλικίας, όχι νεολαία, από 35-40 χρονών και πάνω. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει μια στροφή προς τις οικογένειες, δηλαδή πουλάμε αρκετά οικογένειες. Αυτά είναι που πουλάμε αυτή τη στιγμή σαν TUI. Τώρα, και αυτό όμως νομίζω ότι δεν είναι και ένα θέμα αυτό το τι θέλουμε, τι Σάμο θέλουμε να πουλήσουμε. Φυσικά. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, εσείς τώρα πουλάτε, λέτε, οικογένειες και μεγάλες ηλικίες, ενώ φαντάζομαι ότι καταστηματάρχες που μας ακούνε τώρα που έχουν μπαρ, καφετέρειες κτλ., θα λένε ότι γιατί δεν πουλάτε σε νέους. Ο νέος θέλει διασκέδαση, θέλει να βγει το βράδυ να ξενυχτήσει, να πιει, να διασκεδάσει τέλος πάντων. Δεν έχουμε εμείς να του προσφέρουμε τέτοια πράγματα, άρα πώς θα το πουλήσουμε? Ναι. Αν πουλήσουμε εμείς και βγάλουμε τη Σάμο σαν ένα προορισμό στις μπροσούρες μας για νεολαία και έρθουν οι νέοι και παραπονιούνται μετά, τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε. Αν είχαμε όμως περισσότερους νέους, δεν θα είχαμε περισσότερα μπαρ, περισσότερα κέντρα διασκέδασης και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πλέον πρέπει εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε και να βγούμε έξω να το διεκδικήσουμε. Δεν πάει το ανάποδο. Κάποτε γινόταν το ανάποδο. Ανάλογα με το τι ερχόταν, προσαρμοζόμασταν. Ναι. Πλέον όμως αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και των tour operator, αλλά κυρίως έχει αλλάξει και η νοοτροπία του πελάτη. Ο πελάτης πλέον ψάχνει συγκεκριμένα πράγματα. Ψάχνει ή να βρει διακοπές για οικογένειες, ψάχνει να βρει διακοπές για διασκέδαση, διακοπές ηρεμίας, διακοπές με αθλητικές δραστηριότητες. Και αυτό, ανάλογα το τι βρίσκει, εκεί πάει. Κύριε Κυριαζή, οι ξενοδόχοι ξέρουν τι θέλουν, τι πελάτη θέλουν. Το λέω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας πούμε, πολλές περιοχές, σε πολλά νησιά, κυρίως στις Δωδεκανήσου, ανοίγουν αρκετά νωρίς την περίοδο με τις περίφημες πενταήμερες εκδρομές των σχολείων. Εδώ στη Σάμο δεν θυμάμαι ποτέ να έχει φιλοξενηθεί σχολείο από πενταήμερη εκδρομή και να έχει γίνει, αποτελεί μια εξαίρεση στον κανόνα. Γιατί δεν θέλουμε, ας πούμε, αυτό του είδους τουρισμού, το οποίο θα επιμήκυνε την τουριστική περίοδο, θα την άρχιζε πιο νωρίς? Να το θέσω διαφορετικά. Αν ήσασταν μαθητής, πώς θα επιλέγατε ένα προορισμό?
Το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει, εγώ τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει, είναι το πώς πάει η διασκέδαση εκείνη την περίοδο, ναι. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, ας πούμε πως ανοίγουμε την τουριστική περίοδο μέσα στον Απρίλιο. Ναι. Δεν θα έχει εστιατόριο να φάνε, γιατί είναι όλα κλειστά. Ναι. Και αν έχει κόσμο, δεν θα ανοίξουν τα εστιατόρια. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Αλλά αν έρθουν μία πενταήμερη, ο άλλος δεν ανοίγει για μία πενταήμερη ή για δύο ή για τρεις. Ναι. Δεν θα ανοίξει. Οπότε, επειδή τα έξοδα έχουν γίνει πολύ περισσότερο ανάλογα με τις εισπράξεις, αρχίζει το πρώτο θέμα αυτό. Το άλλο είναι ότι ξεκινώντας μια τουριστική περίοδο, είναι ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία έχουν μαζευτεί μες στο χειμώνα, έχουν κάνει τις επισκευές τους κτλ. Εάν πάει ένα σχολείο και δημιουργήσει προβλήματα, δεν μαζεύεται το ξενοδοχείο ύστερα. Οπότε εμείς αυτά τα καταλήμματα τα οποία μπορούν να δεχτούν ξενοδοχεία είναι λίγα, είναι συγκεκριμένα. Εάν λοιπόν ας πούμε ότι πάνε στην περιοχή του Καρλοβάσου που υπάρχουν και φοιτητές και ας πούμε ότι η ζωή εκεί είναι πιο εξυπηρετεί περισσότερο, πρέπει να βρούμε και το ανάλογο ξενοδοχείο που να μπορεί να δεχτεί τους μαθητές. Οπότε μικραίνει και η προσφορά και ίσως η ζήτηση, δηλαδή να ζητάει περισσότερα από αυτά που προσφέρουμε. Και έτσι σαν προορισμός δεν είμαστε μέσα στα πρώτα 10, ίσως και 15 προορισμοί που μπορεί να έρχονται μέσα στην χώρα. Επίσης, να συμπληρώσω λίγο ότι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, λέμε ότι πρέπει να χαράξουμε μια σταθερή πολιτική και να την ακολουθήσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι του χρόνου ή την άλλη χρονιά θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία η οποία εξαρτάται από πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Πάρετε για παράδειγμα τη Σάμο, δεν χρειάζεται να πάμε παραπέρα. Όταν ξεκίνησε ο τουρισμός στη Σάμο, φτάσαμε κάποια στιγμή να έχουμε κοντά 200.000 κόσμο, 180-190.000 κόσμο, να έχουμε σεζόν από Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και όλοι να βγάζουν λεφτά και όλοι να θέλουν να επενδύσουν και. Τώρα, το 2014, δηλαδή μετά από 20 χρόνια περίπου, έχουμε φτάσει στο σημείο η σεζόν να ξεκινάει Μάιο και αν τελειώνει τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβριο. Έχουμε φτάσει να μην υπάρχει καμία καινούργια επένδυση και κανείς να μην είναι ευχαριστημένος από τον τουρισμό. Θέλω να πω ότι ό,τι κάναμε προς το κακό μας πήρε πάνω από 20 χρόνια. Το να πάμε πάλι προς το καλό δεν θα μας πάρει ούτε ένα ούτε δύο χρόνια, θα μας πάρει πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Και όχι επειδή θα βγει, θα κάνει το επιμελητήριο, το οποίο παρεπιπτόντως είναι πάρα πολύ σωστή η κίνηση και έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μπουν μπροστά οι ιδιώτες και να έχουν τη στήριξη της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει αυτό λοιπόν να το στηρίξουμε όλοι μας, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια να έχουμε ίσως κάποια από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Δεν είναι απλό πράγμα η ανάπτυξη στον τουρισμό, το οποίο σε μια χρονιά μέσα θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα. Συνεργασία υπάρχει με τους άλλους επαγγελματίες? Δηλαδή το λέω κυρίως, παίρνω την πάσα να το πω έτσι, από τον κύριο Κυριαζή που είπε ότι μπορεί να έρθουν, ας πούμε, να έρθει μια πενταήμερη τον Απρίλιο, αλλά δεν θα έχει ανοιχτό εστιατόριο, ταβέρνα να φάνε, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Υπάρχει συνεργασία ή ο καθένας θεωρεί ότι είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι? Δηλαδή τα ξενοδοχεία κάνουν κάποια προσφορά, θέλουν κόσμο, ας πούμε, ρίχνουν την τιμή του δωματίου και φέρνουν λίγο κόσμο. Οι υπόλοιποι κινούνται σε αυτή την φιλοσοφία ή σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ τη σαλάτα την έχω τόσο, τον καφέ τον έχω τόσο, το ποτό το έχω τόσο και όποιος πάρει. Εγώ θα απαντήσω όπως γίνεται τις περισσότερες φορές που μαζευόμαστε μαζί με τους πιο πολλούς φορείς. Ο ένας ρίχνει το βάρος στον άλλον, ναι. Γιατί τα ξενοδοχεία δεν είναι καλά και δεν φέρνουν καλό τουρισμό. Και από την άλλη πλευρά λένε τα εστιατόρια ότι εμείς περιμένουμε αυτή τη μικρή τουριστική περίοδο να δουλέψουμε και δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τις τιμές, αντιθέτως πρέπει να τις ανεβάσουμε γιατί τα κόστη έχουν ανέβει περισσότερο. Και εσείς οι ξενοδόχοι κρατάτε τους πελάτες μέσα στο ξενοδοχείο, εμείς οι πράκτορες τους πηγαίνουμε εκδρομές, οι μαγαζάτορες, τα εμπορικά καταστήματα λένε, τους κρατάνε οι εστιατόρες γιατί θέλουν να οικονομήσουν χρήματα, οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος. Άρα υπάρχει ασυνεννοησία. Υπάρχει ασυνεννοησία και πιστεύω ότι αν δεν μαζευτεί. Και το λέω πάντα, θα πάρω σαν μια περιοχή το Κοκάρι. Ναι. Το Κοκάρι, ας πούμε, όταν
θέλαμε να συνεννοηθούμε, δεν υπάρχει σύλλογος, ένας σύλλογος εμπορικός ή ξέρω εγώ να είναι γενικότερα των επαγγελματιών. Mm-hmm. Επαγγελματικός σύλλογος λοιπόν δεν υπάρχει. Οπότε βλέπεις μια ολόκληρη περιοχή και είναι ορφανή χωρίς να έχει κάτι που να μπορεί να το συγκεντρώσει, να το κουβεντιάσει, να το κάνει, να το δείξει. Είναι πολύ απλό. Με το Κουκάρι αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα, η νούμερο ένα περιοχή στο νησί και δεν έχει επαγγελματικό σύλλογο. Μα θα μου πείτε εντάξει και τι φταίει ο επαγγελματικός σύλλογος, τι αποτέλεσμα θα φέρει. Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή φτάσουμε στο αμήν, μετά μαζευόμαστε όλοι μαζί και γιατί δεν έκανες εσύ κάτι, γιατί δεν έκανε ο άλλος κάτι και μεταφέρουμε τις ευθύνες από τον ένα στον άλλον. Αν θέλουμε να πετύχουμε, είναι αυτό που είπατε εξ αρχής, πρέπει να γίνουμε επαγγελματίες. Πρέπει η Σάμος να πάρει σοβαρά τον τουρισμό και να σκεφτεί ότι ζούμε από αυτό και πρέπει να προωθήσουμε αυτό. Γιατί μερικές φορές μου καταλογίζουν ευθύνες σε πολλά χρόνια, δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν έχεις κάνει το ένα, δεν έχεις κάνει το άλλο. Εγώ το λέω ότι δεν έχω κάνει τίποτα, δεν κατάφερα να κάνω τίποτα. Ας έρθει όμως κάποιος άλλος να μου πει τι άλλο έκανε, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να πείσεις πρώτα-πρώτα, αν μη τι άλλο, να έρθεις σε συνεννόηση μαζί του. Να του ανοίξεις την πόρτα, να μπει μέσα σε ένα γραφείο που δεν το έχει κανένας άλλος. Να μπει μέσα σε μια γραμματεία που να υποστηρίζει ολόκληρο το κλάδο και να καθίσει να μιλήσει το πρόβλημά του. Εγώ θα χαιρόμουν να βρίσκα άλλους 10-20 συλλόγους επαγγελματικούς, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν την ίδια οργάνωση και την ίδια διαδικασία. Αυτό σε απογοητεύει. Γι' αυτό είπα και είναι και η τελευταία φορά που βάζω υποψηφιότητα, δεν θα ξανασχοληθώ, ίσως γιατί είμαι αρκετά χρόνια, ίσως γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Πάντως σε γενικές γραμμές έχω απογοητευτεί. Αυτή η απογοήτευση όμως δεν είναι και καθολική. Δηλαδή θα συναντάτε και εσείς συναδέλφους σας, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται άμεσα ή άμεσα με τον τουρισμό, οι οποίοι όμως είναι γενικά απογοητευμένοι από το τουριστικό προϊόν. Το είπε ο κ. Χατζημιχάλης πριν. Πώς μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα? Υπάρχει δυνατότητα να αντιστραφεί? Η απογοήτευση υπάρχει γιατί είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όλοι κοιτάζουμε το ατομικό μας συμφέρον και ποτέ δεν κοιτάξαμε το συνολικό συμφέρον. Και γι' αυτό ο καθένας πλέον έχει αποκλειστεί από όλους τους υπόλοιπους σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν παλιότερα, λόγω της κρίσης και λόγω της χαμηλής κερδοφορίας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο αυτό να επιδεινώνεται και να υπάρχει μεγαλύτερη. Μεγαλύτερος αποκλεισμός, συγγνώμη. Να το πω διαφορετικά, μου επιτρέπετε, να κάνω μια παρένθεση. Φτιάξαμε ένα έργο εδώ από κάτω. Ένα καινούριο έργο, το οποίο έχει στοιχήσει κάποια χρήματα. Την αναμόρφωση της παραλίας. Ναι, τη διαμόρφωση της παραλίας. Και κάθομαι σαν απλός πολίτης, χωρίς να έχω ιδέα, δεν έχω καμία σχέση ούτε με αρχιτεκτονική, ούτε με τίποτα. Και αφογκράζομαι αυτά τα παράπονα των τουριστών. Ο οποίος έρχεται ο τουρίστας στη Σάμο και λέει: πρώτον εισέπραξε ένα πρόστιμο γιατί ακολούθησε τη διαδικασία των σαμιωτών που πάνε και παρκάρουν παράνομα. Οπότε παίρνει αμέσως ένα πρόστιμο 80 ευρώ. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, αν πούμε πως είναι νομοταχής και θέλει να βρει ένα σωστό πάρκινγκ, δεν μπορεί να βρει ένα πάρκινγκ. Κατά τρίτον, θα το θέσω και διαφορετικά, σαν εμείς, σαν σαμιώτες, αν έχεις ένα γέροντα, ένα μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο και θες να τον πας στο ΙΚΑ. Για να τον πας στο ΙΚΑ, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο εύκολο πράγμα να πατήσεις τη σελήνη παρά να πας στο ΙΚΑ για να πας να αφήσεις τον άνθρωπο αυτόν. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Ξεκινάμε ένα έργο. Πρώτα κοιτάζουμε, αν μη τι άλλο, όλοι μας είμαστε πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να σκεφτούμε ήταν, θα κάνουμε αυτό το έργο. Ρε παιδιά, τόσα 200-300 αυτοκίνητα τα οποία εξυπηρετούν τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε. Γιατί θα πάνε στο ΙΚΑ, γιατί θα πάνε από εδώ, γιατί θα πάνε από εκεί, έχουμε τουρισμό. Δεν έπρεπε μαζί με αυτό το έργο να γίνει και ένα έργο που να ασχοληθεί με το πάρκινγκ? Και το εισπράττω κάθε μέρα στο ξενοδοχείο και το αντιμετωπίζω. Και είμαι, γιατί ο κάθε ξενοδόχος, αν θέλετε, και ο κάθε υπάλληλος που δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο, είναι ένας πρεσβευτής, ο οποίος μπορεί να δώσει μια απάντηση και να δικαιολογεί τα δύσκολα. Οπότε σκεφτείτε σε πόσο δύσκολη θέση πρέπει να έρθεις, γιατί ο άλλος εισέπραξε το πρόστιμο ή γιατί δεν έβρισκε πάρκινγκ. Οπότε αμέσως αποκλείει τη Σάμο, γιατί από στόμα σε στόμα μεταφέρεται. Οπότε αποκλείουμε την πόλη της Σάμου. Αυτό δεν είναι λάθος? Αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη.
Δεν είναι το μόνο. Όχι, λέω μια και γίνεται το έργο. Και ναι, εντάξει, σίγουρα. Αυτό το λέω. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά τέτοια παραδείγματα. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κάτι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι όντως λείπει ένας γενικότερος σχεδιασμός και όντως λείπει η πρόβλεψη σε οτιδήποτε κάνουμε. Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Από την άλλη, όμως, μιας και αναφερθήκαμε πάλι στην πόλη της Σάμου, από στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων. Είδα στα στοιχεία τα οποία ζήτησα και πήρα από την Ένωση Ξενοδόχων ότι τα ξενοδοχεία στην πόλη της Σάμου νομίζω είναι 34-37 αυτή την χρονιά. Είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Αλλά όταν λέμε πόλη της Σάμου, εννοούμε γενικά. Εννοούμε και Ποσειδόνιο, εννοούμε και κέντρο, εννοούμε γενικά τα όρια της πόλης. Τι φταίει και σταδιακά έχουν εξαφανιστεί τα ξενοδοχεία από την πόλη της Σάμου? Τι φταίει σε αυτό το πράγμα? Πιο αρμόδιος θα είναι ο κύριος Χατζημιχάλης να δώσει αυτή την απάντηση. Γιατί, ο κύριος Χατζημιχάλης, τι φταίει, γιατί ξαφνικά έχουμε μείωση και μεγάλη μείωση ξενοδοχείων? Ουσιαστικά έχουμε μείνει, μπορούμε να πούμε, με δύο ξενοδοχεία πόλεως. Στην πόλη του βαθιού, τέλος πάντων. Αν μετρήσω μέσα σε ένα λεπτό τουλάχιστον 15 με 20 ξενοδοχεία, θα μετρήσω τα οποία υπήρχαν πριν 15-20 χρόνια και δεν υπάρχουν πλέον. Ή έχουν αλλάξει χρήση, έχουν γίνει οτιδήποτε άλλο. Ή έχουν κλείσει. Για μένα, το πρώτο και κυριότερο λάθος που έγινε από πολύ παλιά ήταν ότι το βαθύ το διαφημίσαμε σαν Samos Town, δηλαδή πόλη της Σάμου. Αυτό αμέσως αποτρέπει τον τουρίστα που θέλει να κάνει. Η πόλη δημιουργούσε άλλους συνειρμούς στον ναι, τουρίστα. Ακριβώς. Ακριβώς. Βέβαια, ίσως να πήγαμε να αντιγράψουμε το Ρόδος Town, αλλά η Ρόδος έχει τουρισμό από το 40, από το 50 από ό,τι ξεκίνησε και εμείς ξεκινήσαμε το 80. Και έχει και μια παλιά διαφορά. Πόλη την οποία την αξιοποιεί. Έχει μια παλιά πόλη, την οποία την έχουμε αναξιοποιεί. Αλλά τέλος πάντων η μεσαιωνική πόλη στη Ρόδο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όπου και να δείτε, σε όλους τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς, οι πόλεις δεν είναι και τόσο τουριστικές. Αυτό αυτό πιστεύω ότι ζήτησε και η ίδια η πόλη μέσα στον χρόνο. Δηλαδή οι ίδιοι οι βαθιώτες κατά κάποιο τρόπο δεν θέλανε τον τουρισμό, διότι ήταν ήδη δημόσιοι υπάλληλοι ή τέλος πάντων ασχολούνταν με άλλα πράγματα που δεν, όχι άμεσα με τον τουρισμό. Περισσότερο εννοείται ότι πήγε το ρεύμα προς τα εκεί. Και γιατί δεν νομίζω ότι αν ρωτάγαμε τον έναν ξεχωριστά, θα σου λέγει ότι ήταν. Όχι τώρα, δεν μιλάω να ρωτήσω. Όχι τώρα, για μέσα τότε. Στα χρόνια. Αλλά το ρεύμα, ναι, όντω. Επίσης υπήρχε δύσκολη πρόσβαση στα πούλμαν, στα ξενοδοχεία. Δύσκολη πρόσβαση στις παραλίες τις δύο ή τη μία, τέλος πάντων, που έχει το βαθύ, που είναι η Γάγκου και παλιά ήταν και οι Ροδίτσες, και τώρα έχει μείνει μόνο η Γάγκου. Οπότε όλα αυτά μαζί, σύν τη γενικότερη πτώση που είχε το νησί, φτάσαμε το βαθύ να μην έχει καθόλου τουρισμό. Και τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το βαθύ, δεν νομίζω ότι υπάρχει τουρίστας που θέλει να έρθει να περάσει τις διακοπές του εδώ πέρα να κάνει τι. Παραλία δεν έχει. Μαγαζιά δεν έχει, εννοώ εστιατόρια, μπαρ και τέτοια, ή τέλος πάντων αυτά που θα έπρεπε να έχει ή που είχε στο παρελθόν. Οπότε είναι μοιραίο ότι δεν θα έρθει πλέον στο βαθύ και θα πάει στο Κοκάρι, θα πάει στο Πυθαγόριο, θα πάει στα Βοτσαλάκια, οπουδήποτε άλλο. Να με επιτρέψετε μόνο να κάνω μία παρένθεση. Αυτό έχει φανεί, ότι η πόλη της Σάμου έχει τα λιγότερα εστιατόρια από όλη την υπόλοιπη Σάμου. Δηλαδή δείχνει ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε το βράδυ τον κόσμο να φάει. Ακριβώς. Και φάνηκε, δηλαδή δεν είχε αυτή την τουριστική ατμόσφαιρα, αυτή που βρίσκει στο Πυθαγόριο, στο Κοκάρι, σε διάφορες περιοχές, δεν το έχει. Και άλλο ένα κακό το οποίο εγώ θα προσθέσω μέσα στην πόλη της Σάμου, είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε ένας σχεδιασμός ο οποίος να έχει, όταν άρχισε να παρουσιάζεται η κρίση, να πούμε ότι ξέρεις κάτι, θα την βελτιώσουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν έγινε. Είτε σε συνδυασμό ίσως με το Άνω Βαθύ, ίσως σε συνδυασμό με κάποιες άλλες ενέργειες που μπορούσαν να γίνουν. Πάντως δεν έγινε και η πόλη της Σάμου ξέφυγε από την αγορά. Γιατί θα μπορούσε να γίνει. Θα τα ξανάρθω στο ίδιο ερώτημα. Γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Γιατί κάθε φορά κάνουμε τέτοιους είδους συζητήσεις, όταν ασχολούμαστε στα ξενοδοχεία και λέμε τον καημό μας και περνάμε και κάνουμε μια επιτροπή για να που θα ξανασυζητήσει το θέμα και ξανάρχεται μετά η επιτροπή και λέει
δεν βρήκαμε άκρη, θα κάνουμε κάτι, πάρτε λεφτά, δεν βρίσκουμε λεφτά. Γιατί. Και μήπως τελικά να το αφήσουμε το θέμα του τουρισμού, μήπως δεν είμαστε άξιοι να το κάνουμε αυτό και ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που, γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία, δεν υπάρχει συλλογικότητα. Φέτος διοργανώθηκε για πρώτη φορά. Δεν μπορείς, αν είμαστε 100 άτομα, δεν μπορεί, είναι. Έχουμε 100 γνώμες διαφορετικές. Αδύνατο να συμφωνήσουμε και 100 σε κάτι. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά τότε λοιπόν κάποιοι 20... πρέπει να μπουν μπροστά και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ωραία. Γιατί δεν πηγαίνουν αυτοί οι 5-10 μπροστά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Πιθανόν να μην υπάρχουν αυτοί οι 5-10 που μπορούν να μπουν μπροστά. Πολύ πιθανόν. Φέτος γίνανε κάποιες συνέργειες του βαθμού, όπως η Λευκή Νύχτα, η οποία είχε τεράστια επιτυχία. Έτσι, ναι. Που θα μπορούσαν να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις να γίνονται πιο τακτικά. Το θέμα είναι, μπορούμε εμείς, έχουμε όρεξη να το κάνουμε, οι βαθιώτες, έτσι. Ναι. Οι αντίστοιχα, οι Πυθαγορείτες, αντίστοιχα. Δεν είναι μόνο το βαθμό. Ναι, όχι, έτσι. Βέβαια. Οι Σαμιώτες, ας πούμε, οι Σαμιώτες λοιπόν. Πρέπει να κάνουμε πράγματα, να τραβήξουμε πρώτα απ' όλα να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα δουλέψει. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση ήταν πέρυσι όταν κάνανε την απεργία οι μαγαζάτορες του Πυθαγορείου. Που ήταν όλοι μαζί, ήταν ενωμένοι. Και πέτυχε η απεργία. Εγώ ήμουνα από τους πρώτους που έλεγε μην το κάνετε και θα είναι λάθος και θα είναι εις βάρος μας. Και όμως τελικά το ίδιο βράδυ, και χαίρομαι που το λέω, αποδείχτηκα ότι είχα λάθος. Γιατί έγινε σωστά και οργανωμένα αυτή η όλη κίνηση. Και οι τουρίστες, οι επισκέπτες περάσανε καλά, διασκεδάσανε, γίνανε διάφορα. Ναι, και φάγανε και ήπιανε και τα πάντα όλα. Ναι. Και πέρασε τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο το τι αποτελέσματα είχε η απεργία, θα δείξει. Αλλά προς το παρόν έχουν κερδίσει αυτό που θέλανε. Και ακούστηκε και το Πυθαγόριο μέσα στη Σάμμο για κάτι καλό. Μέσα από κάτι κακό ακούστηκε για καλό. Οπότε δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα. Και μετά τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Κύριε Κυριαζή, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Εγώ συμφωνώ ότι αν το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπω και στη δική μου την περιοχή. Πέρυσι γινόταν ένα γλέντι στην πλατεία του χωριού, στο Κοκάρι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να μην ήταν και ο τέλειος, αλλά έδωσε όμως μια άλλη νότα. Άλλη ζωντάνια. Αυτό δεν έγινε. Τώρα έγινε από ορισμένους ανθρώπους ξεχωριστά, πράγμα το οποίο δεν είχε αυτή τη γενικότερη άποψη. Μετά αρχίζω και αισθάνομαι ότι δεν μας λείπει και λίγο η φαντασία, δεν ξέρω τι μας λείπει. Δηλαδή κάνουμε όλα αυτά τα πανηγύρια και όλο αυτό το πράγμα και κάθε χρόνο νομίζω πως είναι βγαλμένο από καρμπόν και κάθε φορά, κάθε σελίδα που γυρίζουμε βγαίνει και πιο ξεδοριασμένη. Αρχίζουμε και δεν μας λείπει αυτό το αποτέλεσμα να βάλουμε λίγο σκέψη, κάτι διαφορετικό να κάνουμε, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε 10 ανθρώπους και να τους ενθουσιάσουμε. Και το βασικότερο από όλα αυτό που μερικές φορές το βλέπω και δεν μπορώ να το καταλάβω είναι στο Κοκάρι έχουμε το πρόβλημα με τα μηχανάκια. Νομίζω πως όλοι η Σάμος έχει το πρόβλημα. Τώρα να σας πω κάτι, μάλλον ήταν σαν στις στο μυαλό μου, γιατί αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα, ότι παλιότερα λέγαμε ότι ας πούμε το Βαθύ δεν έχει κόσμο γιατί είναι αυτοί με τα μηχανάκια που περνάνε και κάνουν θόρυβο. Βλέπω τώρα ότι αναφέρεται και το Κοκάρι. Είναι τόσο μεγάλο και αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, δεν μπορούμε να πιάσουμε δύο ανθρώπους που κάνουν μια ηχορύπανση με ένα μηχανάκι. Τέλος πάντων, προσπαθούμε. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, πιάνεις τον καθέναν ο οποίος έχει το... Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ο πατέρας του να είναι ξενοδόχος και τα δύο παιδιά του να κάνουν ηχορύπανση. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω ή δεν είμαι σωστός στη σκέψη μου ή κάτι μου λείπει, δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω. Και να τον πιάσεις, να του πεις και μετά να σε εκδικηθεί, να τον παρακαλέσεις και να του πεις σε παρακαλώ, κάνουμε τόσο αγώνα για να κρατήσουμε αυτούς τους πελάτες. Και να έρθει την άλλη μέρα από κάτω από το ξενοδοχείο και να σου μαρσάρει. Εντάξει, δεν βρίσκεις άκρη. Δηλαδή, sorry που το λέω, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα καταλάβουμε. Πρέπει να μπούμε όλοι και να δούμε ότι αυτό το νησί, εάν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, στα επόμενα 10 χρόνια, θα το δείτε που σας το λέω, θα είναι ερημωμένα τα περισσότερα χωριά και ο τουρισμός, αν πούμε όπως φτάσαμε στις 120.000,
να μην πέσουμε μετά και δεν έχουμε καθόλου τουρισμό. Έτσι. Πρέπει να βρούμε λύση επιγόντως. Να ρωτήσω για κάτι, κάτι τελευταίο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμάμαι, πρέπει να ήταν το 2002-2003, με πρωτοβουλία τότε πάλι του Επιμελητηρίου, είχαν γίνει κάποια σεμινάρια για τους επαγγελματίες του τουρισμού. Σεμινάρια, πολύ απλά πράγματα, ας πούμε το πώς μια καμαριέρα πρέπει να στρώσει το κρεβάτι, πώς πρέπει να στρωθεί ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο, πώς σερβίρουμε, τέτοια απλά πράγματα. Θυμάμαι τότε μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν το παρακολούσαν το σεμινάριο παραπάνω από 10-15 άτομα. Πολλά είπατε έτσι. Πολλά. Ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί καμιά δεκαριά πρέπει να ήταν. 10-15 άτομα πρέπει να ήταν. Γιατί οι επαγγελματίες, γιατί αυτοί που δουλεύουν σε αυτού του είδους τις δουλειές δεν επιλέγουν να επιμορφωθούν το διάστημα που είναι νεκρό για αυτούς? Τώρα βάζετε πολύ δύσκολα ερωτήματα τα οποία για να τα απαντήσει κάποιος. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Τώρα σύντομα στις 30 Οκτωβρίου κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μία κίνηση, ναι, για την ενέργεια, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήταν να γίνει μέσα στον, αν δεν κάνω λάθος, Μάιο, Ιούνιο, δεν θυμάμαι, Μάιο νομίζω πως ήταν. Τέλος πάντων τους παρακάλεσα, αλλά παιδιά δεν γίνεται να το κάνουμε τέλος της τουριστικής περίοδου για να μπορούν να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες να έρθουν. Το μετάνιωσα από το είπα, γιατί φοβάμαι μην τυχόν και δεν έρθει κανένας. Και είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων και θα νομίζω πως κάνουμε σεμινάριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων. Λυπάμαι που το λέω. Θυμάμαι συγκεκριμένα ήταν το Carbon Tour που έγινε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και όποιος δεν το ξέρει και έπρεπε να το παρακολουθήσει, που είναι ολόκληρο σκηνικό πίσω μας, και στο τέλος ήμουν εγώ μάλλον τρεις και απογοητεύεσαι. Αυτά είναι που σε βρίσκουν, δηλαδή λες θέλεις να εξοικονομήσεις ενέργεια, κάποιος σου κάνει δωρεάν ενημέρωση το πώς να καταφέρεις να μειώσεις το κόστος της ενέργειας. Δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή δωρεάν γίνεται, αν μη τι άλλο, γιατί να μην το κάνεις. Για το οποίο πλέον είναι η ενέργεια, το θέμα της ενέργειας όσον αφορά τους Ευρωπαίους είναι πολύ σημαντικό και ψάχνουν να βρουν, ένα από τα πράγματα που ψάχνουν να βρουν πλέον οι επισκέπτες για να πάνε διακοπές είναι πόσο πράσινο είναι κάποιο ξενοδοχείο. Δηλαδή, τι ενέργειες κάνει για να εξοικονομεί ενέργεια. Υπάρχει δηλαδή πελάτης όντως ο οποίος. Πάρα πολύ. Να σας πω ότι δεν πάω, ας πούμε, στο ξενοδοχείο του Μιχάλη του Βαρνιά, γιατί δεν είναι πράσινο, δεν είναι οικολογικό. Ναι, βεβαίως. Και όσα ξενοδοχεία το διαφημίζουν αυτό το πράγμα, ναι, και κάνουν βέβαια κάποιες ενέργειες, ουσιαστικές ενέργειες, έχουν και παραπάνω κόσμο λόγω αυτού του γεγονότος. Λοιπόν. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με θέμα τον τουρισμό.